Για να, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σεζόν, καλά. καλή σεζόν. Και καλό που βγαίνει. Καλό καιρό το έχει ναι. επιβάλει πλέον και στα νο, τηλεοπτικά. Νομίζω έτσι, ότι ναι. τα τελευταία χρόνια που ζούμε και λίγο πιο καλοκαιρινά έτσι. τα φθινόπωρα, ε, αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο γιατί υπάρχει πολλοί κόσμο κουρασμένο που δεν μπορεί να πάρει μια ανάσα. Και όταν ο καιρό είναι καλό, τότε η ανάσα είναι και καλύτερη για τον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, το να είναι μαλακό το φθινόπωρο και να είναι γλυκό ξεκουράζει κόσμο. Αυτού ειδικά που δεν πήγανε διακοπέ. Στην πολιτική, τι καιρό έχουμε για να πάμε κατευθείαν. Πολιτική, εθνικά θέματα, οικονομία, τσέπη. Σήμερα έχει ένα άρθρο. Κλίμα και κλίμα. Κλίμα με Ι, ναι, κλίμα και με Β. Κυρία τώρα έχει ανοίξει μια συζήτηση ναι. για το κλίμα και για την κλιματική αλλαγή. Θα σου έλεγα ότι πρώτα απ' όλα είναι προϊόν αιώνων. Έτσι. Αλλά η πολιτική που χτίζεται γύρω από το κλίμα είναι ξορισμού αφάνταστα ύποπτη διεθνώ και εδώ ακούγονται απίστευτα πράγματα. Και κυρίω διακινείται τεράστιο χρήμα. Πρέπει να γυρίσει κάποιο λίγο πίσω την εποχή του αλγόρ. Gore. Ναι, έτσι, το θυμάμαι. Ε, ε, για να δει από πού έχουν ξεκινήσει αυτά, ποιο επενδύει, ε, σε βάρο πιανών και για ποιο λόγο. Επομένω, είχαμε και μια συζήτηση στη Βουλή αυτέ τι μέρε. Ξαφνικά μα προέκυψε ένα Αμαζόνιο στη ζωή μα ενώψη Θεσσαλονίκη. Ε, και όποιο ακούει Θεσσαλονίκη, ξέρει ότι θα πάει και θα ακούσει υποσχέσει οι οποίε υποσχέσει θα είναι πότε λίγε, πότε συγκρατημένε, πότε ρεαλιστικέ, πότε, πότε μεγάλε, πότε εκείνο, πότε τούτο. Σε κατεύθυνση παραμένει η ίδια, ρε παιδάκι μου, 40 χρόνια, 50 χρόνια τώρα. Ίδια, ίδια είναι η κατεύθυνση. Όταν λέμε ίδια, το εννοώ ίδια. Δεν έχει λαϊκά μέτρα. Και αυτά που εξαγγέλλονται δεν είναι γι' αυτό εννοούσα, είναι στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος. Λοιπόν, ε, έρχεται αυτό ο καπιταλιστικό γάιδερο πάντοτε και κανονίζεται του οίκου του. Και ο κόσμο μένει απ' έξω. Δηλαδή, άμα καθίσει και σκεφτεί αυτή τη στιγμή ότι συζητάμε για να παρουσιαστούν σχέδια για την ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη και βάλει στο μυαλό σου η Θεσσαλονίκη είναι ένα. Πρώτα απ' όλα, Νατοϊκό λιμάνι αυτή τη στιγμή. Που το Νατοϊκό λιμάνι έχει ω το ΝΑΤΟ έχει τι ευθύνε του για την παραγωγή προσφύγων που είναι ένα κομμάτι από την ασφυξία τη Θεσσαλονίκη Τη Βόρεια Ελλάδα και των νησιών. Πάμε σε αυτό. Μετά πα σε μια Θεσσαλονίκη, η οποία δεν έχει συγκοινωνίε. Δεν έχει, δεν είχε ποτέ, δεν έχει ξοδευτεί φράγκο για τι συγκοινωνίε. Αν μη, μη ούτε να το προσωποποιήσω, ούτε να το πάω μπρο και πίσω. Δεν έχει συγκοινωνίε η Θεσσαλονίκη. Είναι λοιπόν μια τεράστια πόλη, πολύ ωραία, με την παραλία τη, με το μέτωπό τη και συγκοινωνία δεν έχει. Είναι μια πόλη που τη λέγαμε συμπροτεύουσα τόσα χρόνια και είπε το νερό νεράκι. Ή κάνω λάθο. Σωστό. Και ανακαλύπτει ότι έχει κάτι. Εκεί που κατεβαίνουν και ποτάμια και τούτα και εκείνα και τα τίποτα δεν έχει γίνει επί δεκαετίε ολόκληρε, με όλε τι αναπτύξει στη Θεσσαλονίκη, με σκουριασμένου σωλήνε, με εκείνο που το έργο που πρέπει να γίνει και δεν έγινε. Το άλλο που έπρεπε να έχει διορθωθεί και δεν διορθεί. Περάσανε μέρε και εβδομάδε που λέγανε τεράστιε περιοχέ στη Θεσσαλονίκη και δύο δεν έχουμε νερό. Τι άλλο να σου απαριθμίσω από εκεί και, και ένα μετρό που έχει στοιχειώσει ένα, όλα αυτά ένα, τα χρόνια. Ένα, το ένα μετρό το οποίο έχει στοιχειώσει, έχει τρει φορέ με φωτογραφίε. Με κάτι και κάτι τέτοια. Έχουν υποβαθμιστεί οι λειτουργίε, οι πραγματικέ, οι, οι ουσιαστικέ των κρατικών νοσοκομείων. Λοιπόν, πάρτε τη Θεσσαλονίκη ω μοντέλο, ω ε, μέρο το οποίο πα και κάνει τι εξαγγελίε σου ω κυβέρνηση εν ώψη έκθεση. Χθε πήρα μια επιστολή από κάποιον στην εκπομπή ιστορία, και... ο οποίο μου λέει λάδι και τέτοια. Διαβάζουμε ακόμα ο Μητσοτάκη λέει για το λάδι, εκθέτε απάνω για το λάδι. Δέκα είναι όλοι και όλοι στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε και αφιερώματα σε χώρε. Εντάσσουμε στου πάντε τα πάντα και μετά έρχεται τι. Δηλαδή, τι περιμένει να περιμένω εγώ. Γι' αυτό λέω, κρατάτε όχι από μικρό, ελάχιστο καλά. Ήρθε η ώρα τη μείωση των φόρων μετά από αυτή την καταιγίδα Αλιάνα, την οποία έχει επισημάνει στη Βουλή, όπω επίση. Μάμα μου, ε, ναι, έλα. Άκουμε στα σοβαρά. Εγώ σου λέω ότι είναι η καλύτερη των προθέσεων και α πούμε ότι μπορεί να μειωθούν οι φόροι και κάτι λίγο να πέσει ο έμφυα, και κάτι λίγο να πέσει εδώ και κάτι λίγο να πέσει εκεί. Σε ποια κατεύθυνση πε μου, έχει περάσει πάνω από 50% η μερική απασχόληση. Πάνω είναι. από 50%. Δεκατό. Έτσι είναι. Είναι πια το 51%. Η μερική απασχόληση. Τετράωρα. Η μερική απασχόληση δεν είναι όμω μερική απασχόληση. Για να είμαστε σοβαροί, οι αμοιβέ είναι τις τετράωρες απασχόληση. Αλλά είναι 8 ώρα και 7 ώρα. 8 Φεστό. ώρα και 10 ώρα και 12 ώρα. Εντάξει, πάμε λοιπόν να δούμε ότι όταν στον άλλον του έχει βάλει εδώ μια κοιλιά, την έχει φύξει όσο δεν παίρνει και είναι μία στιγμή πριν ταυτίσει και λίγο το χαλαρώσει. Υπάρχει κανένα παλαβό από εμά που θα πούμε κακό το χαλάρωσε. Όχι. Θα πει καλώ χαλάρωσε λίγο. Αλλά αυτό από το να αισθανθεί χωρί τη θηλιά στο λαιμό, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Για να σηκωθεί και όρθιο, να πατήσει τα ποδάρια σου και να αρχίσει να κάνει όνειρα και να σκέφτεσαι ένα μέλλον, πρέπει να έχει σε ποσοστό πάνω από 90% επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα σου κατάσταση. Είναι... Διότι έχει δώσει και ρατιάτικα που δεν Αυτά που ακούω τώρα, τα περιπλεονάσματα και τα τέτοια και Αυτά αυτό από και που έχουμε και θα δώσουμε, Αυτά είναι, από είναι από στραγγαλισμό. Σωστό. Γι' αυτό και βλέπεις μια μηχανία στην αντιπολίτευση, την αξιωματική και γενικότερα μια μηχανία για τα ζητήματα. Τι πληρώσαμε με τους πρόσφυγες, τι μάθαμε από τους πρόσφυγες. Σωστό. Πριν Πες πάμε μου, σε αυτό... Από την Ιδωμένη μέχρι το Αιγαίο σήμερα και από την Τουρκία τότε μέχρι την Τουρκία σήμερα, έχουν περάσει πέντε χρόνια. Σε αυτά τα πέντε χρόνια πε μου. Γιατί δεν με ενδιαφέρει εγώ να πω ποιο θέλει, αν είναι ο προηγούμενο ή ο επόμενο. Στο μέλλον τι κάνουμε. Και δεν θα είναι με κλεισμένο το στόμα. Άρα... Διότι υπάρχουν εξυγχρονισμοί που προτείνονται. Ναι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία παρουσιάζονται και μάλιστα με μια επικοινωνιακή μέθοδο, η οποία προσωμιάζει πλήρω στη μέθοδο του τέο Μαξίμου και νυν Μαξίμου. δια είναι. δια είναι. Βγαίνουν ε, και πανηγυρίζουν. Ε, αυτοπροβάλλονται, όλα γίνονται μεγάλε καινοτομίε από κάτω. Κρύβουν πράγματα που θέλει δεύτερη ανάγνωση για τον πολύ κόσμο, για τον εργαζόμενο. Άρα, καθετοποίηση τη πολιτική. Νομίζω πριν... ότι μα τύπησε μίγα εμά στο Κουκουέ και στο Πάμε και στα Συνδικάτα που φωνάζουν για το φακέλωμα. Μάλιστα. Θέλω το εξή από σένα για να κλείσουμε το προσφυγικό. Το, ε, ε, Άμα, το είναι τεράστιο το θέμα το τη, 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 κουβέντα μας. Ο Ερντογάν, Λιάνα μου, θα συνεχίσει να πιέζει τους πάντες για να πάρει λεφτά, για να το πέσει μάγκα στην περιοχή. Τι ακριβώς. Έχει αναφερθεί πολλές φορές. Ο, 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 ο Ερντογάν παίζει το παιχνίδι της τοπικής υπερδύναμης. Μάλιστα. Έχει ε, τουλάχιστον της ΗΠΑ και, τη, και τη Ρωσία. Έχει ανοίξει αυτά που ακούω τώρα για τους λογαριασμούς που ξαφνικά μας τρομάζουν για το για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Μας τι Το 1998 γράψα για το Ακούγιο, το οποίο υλοποιείται τώρα στην Εμεση. Άρα, το 1998 έχει συμφωνία για πυρηνική συνεργασία με το Πακιστάν, ούτε εγώ ξέρω από πότε, με αναγνωρισμένη τη δημοκρατία, εισαγωγικά, την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Λοιπόν, γιατί πράγματα συζητάμε. Πάμε, να, πάμε σε μοιρασιέ γεωπολιτικών σχηματισμών. Και προσπαθεί η, η, η χώρα ε, με συντηρητική κατεύθυνση με ένα νόμο και τάξη που θέλει πολλή σκέψη. Ποιο είπε ότι δεν θα παταχτεί το λαθρεμπόριο τσιγάρων μέσα στα πανεπιστήμια ή δίπλα από τα πανεπιστήμια ή πέρα από τα πανεπιστήμια. Εκείνη το ζητούμενο. Εκείνη το ζητούμενο. Ε, για να το δούμε τώρα, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε. Ποια πανεπιστήμια, ποια παιδεία, ποια κατεύθυνση. Ποια νοσοκομεία, προ ποια κατεύθυνση. Ποια επικουρική ασφάλιση, προ ποια κατεύθυνση. Ποιε επενδύσει. Ποιο θα ξεχάσει από τη δική μου τη γενιά, από του νεότερου από μένα, από του 40-50-30-50-ριδε που έχουν μυαλό και διαβάζουν. Την ένδρον, τι επενδύσει, τα χαρτοφυλάκια για την επικουρική, για το, το για εκείνο για το άλλο. Ποιο θα ξαναθυμηθεί ότι στα φάντ που πληρώνουμε τα λεφτά μα είναι η συντάξη των πυροσβεστών του Καναδά. Λέω ένα παράδειγμα έτσι. Άρα η κατεύθυνση, λοιπόν, πρέπει άρα να άρα, η κατεύθυνση θα είναι πάλι αντιλαϊκή. Μάλιστα. Δηλαδή οι ελαφρύνσει που θα γίνουν για την πλειονότητα των εργαζομένων είναι το 1 δέκατο, το 1 εκατοστό από τι ελαφρύνσει για αυτού που έχουν λεφτά. Αυτό που λέμε το μεγάλο κεφάλαιο. Εκ των πραγμάτων είναι. Τώρα. Εκ των πραγμάτων. Πώ θα αναζωογονηθεί αυτή τη στιγμή που λε για τη Θεσσαλονίκη, να πάει να νοικιάσει φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, σπίτι για να μείνει. Κολοθάς. Θέλει μια περιουσία πουλάκι μου. Θέλει μια περιουσία και αν το βρει, αν το βρει, δεν θα μπορεί να το συντηρήσει με τι με μερική απασχόληση, όταν ξεκινάνε τα νίκια 250 το φθηνότερο. Και η μερική επασχόληση είναι 3,95. Με τι θα ζήσει, πουλή μου, πώ θα διαβάσει, πώ θα σπουδάσει. Ξέρει πόσα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή, Ούτε ένα-δύο τα εκατό δεν στεγάζονται. Χρειάθε... Αυτά φωνάζουν, φωνάζουν οι νεολαίοι, φωνάζουν οι κνήτε, θα τα πούνε ξερά στο φεστιβάλ. Έχουμε κάνει καταγραφέ, τα ζητάμε. Οκ, okay. και τι θα πει τώρα. Ευχαριστούμε ε... πάρα πολύ που μα επιτρέψατε είναι να σωστή... βάλουμε τα μνημεία του διαγωνισμού στη Μακρόνισσο. Ε... Γιατί δηλαδή αν δεν τάβαζε το κουκουέ και δεν είχε κάνει τον διαγωνισμό, ποιο θα Τώρα. Δηλαδή, για να μην περνάμε σε διαστάσει ότι σου δίνουν αυτό που δικαιούσε και ξαφνικά πρέπει να προσκυνά άφερη με αφέντη μου. Τώρα, ο Τσίπρα, η κυβέρνηση τρώει τα έτοιμα. Πώ το βλέπει το πρωτοσέλιδο, είναι τη εφημερίδα των Σιμών. Μιλάει ο τραγκαλιστή, γιατί χρησιμοποιείτε το δικό μου σκηνή και το δικό μου σαπούνι για να πνίξετε τον κόσμο. Πώ το πες? Αυτό λέει. Πώ το τραγκαλιστή. Ναι. Λέει τώρα το δικό μου σκηνή χρησιμοποιείτε. Και το δικό μου σκηνή χαλαρώσατε. Αυτό λέει. Στο λέει τώρα. Δεν έβαλε του φόρου, του υπέραγκου. Δεν υπέκυψε το σε όλα. Μαζί. Εντάξει, δεν έγινε ταινία. Την άφησε την ταινία στο βαρουφάκι. Έγινε ο βαρουφάκι στην Πώ το δει αυτό. Ε, Πώ το θες αυτό. Βαρουφάκιο. Βαρουφάκιο, εντελώ. Δεν, δεν, έχει κανένα πρόβλημα. Εγώ γιατί να τα βάλω με την ταινία όταν ο ελληνικό λόγο τον έβαλε στη Βουλή και αρχηγό κόμματο. Από πού και δεν τα βάλω με την ταινία. Από πού και σου. Άλλωστε ταινία έχουν κάνει από εγκληματίε μέχρι φωνιάδε. Για εγκληματίε και φωνιάδε, μέχρι ε, ε, ναρκέμπορου και ε, διάνοιε. Άρα δεν είναι αντικείμενο αυτό ε, ε, για να το συζητήσουμε τώρα. Κάποιο τον είδε ήρωα. Αυτοί που τον ψηφίσαν και τον βάλαν στη Βουλή και είναι και αρχηγό κόμματο, σε παρακαλώ πάρα πολύ ήρωα τον είδαν. Δεν δικαιούται κι αυτό την ταινία του. Εδώ τη είπε έχει αρχίσει να φτιάχνει ταινία πριν γίνει πρωθυπουργό. Μα πειράζει τώρα ο Βορφάκης, για να στιευτώ δηλαδή λιγάκι, γιατί άμα μείνουμε στην ταινία, θα αρχίσουμε τώρα να μιλάμε για το ελληνικό σινεμά. Για την ελληνική παραγωγή. Ε, για τον τουρισμό που φέτο δεν πήγε τόσο καλά όσο περιμένανε. Πρόσεξε. Για τα εκατομμύρια τουρίστε στην Τουρκία, εκατό εκατομμύρια. Για του εργαζόμενου. Μα Ρώσοι. Δεν μπορεί μονίμω να συγκρίνει με του διπλανού σου για να βγάλει το συμπέρασμα. Προ ποια κατεύθυνση πάει ο τουρισμό. Προ ποια κατεύθυνση. Χάσαμε Λε... όλο το ρώσικο τουρισμό από τα λάθη του παρελθόντο. εκατομμύρια στην Τουρκία, εκατό εκατομμύρια. Θα χάσουμε τι παραλίε μα από την εκμετάλλευση τη ορολογή. Δεν θα μπορεί να πα πουθενά αν δεν πληρώσει εισιτήριο. Έχει να φας μπιτσόμπαρο και στο τελευταίο τετραγωνικό ελεύθερη ακτή. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι από την, από την ανάπτυξη. Εντάξει. για να πα κάπου μακρύτερα θε να πληρώσει πάρα πολλά διόδια. Εντάξει. μπορεί και... να μην αυξήθηκαν τη αστική οδού, ναι. τα υπόλοιπα παραμένουν. Ε, θα πα σε περιοχέ οι οποίε είναι καθημαγμένε ε, από πυρκαγιέ, από εγκατάλειψη, από τούτο, από εκείνο, από το άλλο. Και αν δεν έχει μεγάλο βαλάντιο, δεν θα κάνει διακοπέ. Πώ θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επειδή έχουμε ένα κλίμα και έναν ευλογημένο τόπο που τύφλα να έχουν οι Μπαχάμε και οι Ιμπιθά, δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να το χαρούν οι εργαζόμενοι. Σκέψτε έναν εργαζόμενο στον τουρισμό φέτο που ξεπατώθηκε, λέμε, ξεπατώθηκε. Για 300 ευρώ. Για 300 και για 400 θες τώρα. και για 500 και για 600 του υπόλοιπου μήνε. Τι θα πάρει, πόσο θα ζήσει. Πώ μπορεί να κάνει διακοπέ. Φτάνουν αυτά για να ζήσει ένα χρόνο. Πλάκα μου κάνει. Πώ βλέπει τα κόμματα τη αντιπολίτευση από εδώ και μπρο με την ήδη ασκούμενη οικονομική πολιτική, όσο και αν είναι σύντομο το χρονικό διάστημα, και πώ βλέπει την κοινωνία απέναντι σε όλο αυτό το σχήμα που έχει δημιουργηθεί με τεχνολογικά. Κοίταξε, είναι μια κοινωνία κουρασμένη. Ναι. Νομίζω αυτό που εισέπραξε αυτό το, το ξέι, τον λίγο ελεύθερο χρόνο πριν και μετά τις εκλογές, ναι. ελάχιστος γιατί ήταν και μακρά η προεκλογική περίοδο. είναι ένα κόσμο σε στάση αναμονής. Περιμένει. Ναι, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι έχει τραβηγμένο το χειρόφρονο. Καθόλου. Τι σου λέει ο κόσμος. Και θα, το απόψε, θα το δεις απόψε. Θα το δεις απόψε. Θα το δεις απόψε, θα δεις απόψε και τον όγκο ναι. ε, στην κινητοποίηση, τη μεγάλη που κάνουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι απαιτήσει είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κανένας δεν μπορεί να σταυροκοπιέται εσάι του τύπου που ένα ψίχουλο. Όταν το στομάχι παραμένει άδειο, όταν τα όνειρα είναι υποθηκευμένα, όταν η δυνατότητα να γυρίσουν τα παιδιά είναι σχεδόν μηδενική. Όταν, για να το προχωρήσω και λίγο παραπέρα, σε κάθε Υπουργείο θα έχεις και ένα κυπατζή που δεν θα ξέρεις ποιος είναι. Τι Για να αρχίσουμε να το βλέπουμε αυτό. Τι εννοεί. Γιατί κοίταξε, εντάξει. Οι αλλαγέ που γίνανε, θέλει να τι κάνει η κυβέρνηση είναι. Δυστυχώ αυτοδύναμη, που σημαίνει ότι το κάνει από μόνη τη και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, θα ορίσει συνδέσμου τη ΕΙΠ που γίνεται ΚΙΠ σε κάθε Υπουργείο. Και όπω ξέρει, αυτή δεν πρέπει να είναι και γνωστή. Σκέψου, δηλαδή, συνδέσει με Υπουργείο γιατί να σου πω ότι θα μεταφέρει τι φυλακέ και ότι πρέπει να φύγει, φύγουν οι φυλακέ από τον κορυδαλό. Μια χαρά ιδέα είναι να φύγουν από τον κορυδαλό. Ναι, να δούμε πού θα πάνε και πώ θα πάνε αυτά, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, ανάμεσα σε κάτι που ακούγεται ωραίο και θετικό, τρώω τη μάπα και κάτι που θέλει πολύ μεγάλη σκέψη. Ο νόμος και η τάξη, όταν αρχίζουν και περνάνε από την αντίληψη για το ρουφιανιλίκι και όταν η εσωτερική ασφάλεια συνεπάγεται την κυπαδοποίηση, το ρολόι γυρνάει πίσω γυρνάει πίσω σε κάποιες εποχές που δεν αρκεί το ψηφιακό αποτύπωμα. Μες. Δηλαδή, θα πάμε, οι εξαγγελίε που θα ακούσετε θα είναι 5G, ψηφιακό αποτύπωμα, θα γίνουμε Λιθουανία, θα γίνουμε έτσι. Άμα είναι να γίνουμε σαν τις Βαλτικές, εγώ αρχίζω και φοβάμαι. Γιατί πρώτα απ' όλα εγώ είμαι στο Κουκουέ. Και στις Βαλτικές το Κουκουέ ισοδυναμεί με έγκλημα. Πάνε και οι 80 χρονοι στη φυλακή στις Βαλτικές χώρες. Έχουν εξοβελίσει τα πάντα. Υπάρχουν βαλτικέ χώρε που έχουν ζητήσει αλγάλματα για του ΕΣΕ. Ποιο θα θυμηθεί λοιπόν τα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά, Ποιο θα θυμηθεί να ερμηνεύσει ε, του 40. Άκουσα τον πρόεδρο τη Βουλή να λέει δόξα στην ήττα στο γάμο, ο και στο βίτσι. Ξαναπάμε σε κάτι πιο ύπουλα και πιο πλάγι από κάτω, βαριά εμφύλιο πολεμικό, που πρέπει να το δούμε. Και μπορεί να καλύπτεται με μια ε, ε, μικρή μορφή, είμαστε σύγχρονοι, είμαστε ωραίοι. φοράμε το κουστούμάκι μα, θα πατάμε αυτό και θα βρίσκουμε ένα χαρτί και θα κάνουμε. Τι θα λέει το χαρτί. Λοιπόν. Καταγράφησαν όλε οι απόψει όταν ναι, πηγαίνει κάποιο στη Θεσσαλονίκη ναι. για να εξαγγείλει αυτά που θέλει για την τάξη του. Αποδεκτών και θα το κρίνουμε. Να μην πάψει όμω ο κόσμο να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την έναρξη την τυπική του οικονομικού έτου, έχει αρχίσει ναι, ναι. προπολού, για να πάει να απαιτεί. Και να διεκδικεί Μάλιστα. τα δικαιώματα που δεν μπορούν να τα δίνουν δίκην καλού αποτελεσματικού εράνου Αυτή είναι η άποψή μου. Και προσοχή στα παιδιά. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να θωρακιστούν. Τώρα που αρχίζει η σχολική χρονιά και που το σχολείο είναι 9 στις 10 ένας χώρος Μάλιστα. αναπαραγωγής τη έξω αθλειότητα τη κοινωνία ω πρότυπο. Σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σου Να, παρουσία. Καλά, καλή, καλή, Να είσαι καλά, καλή, υπόλοιπη πόλη πομέρας, υπόλοιπο μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου και κυρίω τα μυαλά ποτέ στα κάγκελα. Σε Στη ευχαριστώ θέση με θερμά. τους Μη στραβώσει η πόρτα του νου, που λέει και